Δεν έχει τέλο η ταλαιπωρία, η αναμονή και η αγωνία των χιλιάδων σεισμόπληκτων στο Αρκαλοχώρι που, 1,5 χρόνο μετά το σεισμό και τι πληγέ που άφησε, εξακολουθούν να περιμένουν τι εγκρίσει για τι αποζημιώσει προκειμένου να αρχίσουν την αποκατάσταση των σπιτιών του. Μέσα σε 1,5 χρόνο και μετά από 1.200 περίπου φακέλου που έχουν κατατεθεί, μόλι 5 είναι οι περιπτώσει σεισμόπληκτων που έχουν λάβει έγκριση. Οι 1.200 200 έχουν καταδεχθεί από την αρχή του σεισμού. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε για 1,5 χρόνο τώρα. οι 1.200 φάκελοι αυτοί, προφανώ υπάρχει μια δυσχέρεια αυτή τη στιγμή, η οποία φαίνεται, μια και έχουν εγκριθεί μόνο οι 5 εξ αυτών. Μπουσουλώντα πηγαίνουμε. Ε, ακόμα οι, οι, οι εκταμιεύσει και οι αποζημιώσει είναι σε νηπιακή μορφή. Την ίδια ώρα περίπου 8.000 φάκελοι σεισμόπληκτων δεν έχουν ακόμη καν υποβληθεί αδυνατούν οικονομικά να πληρώσουν τους φακέλους οι σεισμόπληκτοι και από την άλλη περιμένουν για μια σειρά διαδικασίες που απαιτούν τόσο χρόνο, δήλωσε ο πρόεδρος των σεισμόπληκτων της περιοχής, με τη σημείωση ότι και τα χρήματα που δίδονται και φτάνουν στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό, εκ των οποίων το 80% βάζει το κράτος και το άλλο δανειοδότηση ή αυτοχρηματοδότηση, είναι ελάχιστα για να αναστηθεί ένα σπίτι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι θα πρέπει να βάλουν σχεδόν όλα τόσα χρήματα για να ανακατασκευάσουν ένα χτίριο το οποίο είναι Αυτό νομίζω ότι είναι ανασταλτικό παράδειγμα σε κάθε περίπτωση και γι' αυτό και δεν έχουν προχωρήσει και οι φάκελοι. Έχουμε υποστεί τη μεγαλύτερη η καταστροφή σε κτίρια την τελευταία τριακονταετία. Και τι γίνεται, φωτογραφιζόμαστε, λέμε τα ίδια και τα ίδια, παρακαλούμε να αναθεωρηθεί το τιμολόγιο, αναπροσαρμόζεται το δημολόγιο με πολύ χαμηλή δύναμη και ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Είναι ντροπή μετά από ομολογουμένω τόσο μεγάλη κινητοποίηση, τόσο καιρό μετά να ταλαιπωρούνται ακόμα οι σεισμόπληκτοι του νομού Ηρακλείου. Εν μέσω απογοήτευση και θυμού, αίσθηση προκαλεί και η στελέχωση του τομέα αποκατάστασης φυσικών καταστροφών της Περιφερειακής Ενότητας Ιρακλείου με το Υπουργείο να μιλάει για 30 άτομα, την αντιπολίτευση όμως να επιμένει ότι από αυτούς μόλις 17 είναι μηχανικοί, γεγονός που δεν καλύπτει τις ανάγκες. Θέλουμε η πολιτεία να σκύψει πραγματικά στο πρόβλημα, φτάνει η σκέψη, φτάνει η διαγνώση του προβλήματος, φτάνει ο εντοπισμός, φτάνει... η φωτογραφίε θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα άμεσα. Ο κόσμο έχει κουραστεί δεν λύνεται το πρόβλημα μόνο με θα. Το ζητούμενο είναι πότε θα γίνει αυτό. Πάντω το κλίμα απόγνωση στο Αρκαλοχώρο έχει φτάσει στο απροχώρητο. Θέλουμε δράσει και όχι υποσχέσει, από τι οποίε έχουμε χορτάσει, λένε οι κάτοικοι, την ώρα που η αγωνία για τι περιουσίε του και την ασφάλειά του είναι θολή, καθώ από το σεισμό του 21 και μετά του ελέγχου που έγιναν, έχουν σημειωθεί χιλιάδε σεισμικέ δονήσει που δεν έχουν ελεγχθεί σε ποιο βαθμό έχουν επηρεάσει τα σπίτια του. Υπάρχουν 400 πολίτε αυτή τη στιγμή και 400 αυτοψίε που σε εκκρεμότητα. Το ζητούμενο για μα είναι οι 3.500 συνδημότε μα που έχουν φύγει επιστρέψουν. Το ζητούμενο είναι αυτέ οι επιχειρήσει που υπάρχουν πώ θα σταθούν στα πόδια του, όχι με χάπια, όχι με τσιρότα για να περάσει ο στομαχόπονο, αλλά ουσιαστικά λύσει που θα ανακουφίσουν την κοινωνία. Πάντω, οι κάτοικοι δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό όμοιροι αυτή τη γραφειοκρατία, εξηγώντα ότι ακόμη και στι περιπτώσει που έχουν τη δυνατότητα χωρί χρόνο αναμονή να φτιάξουν μόνοι τα σπίτια του, αυτό δεν μπορεί να γίνει καθώ δεν θα καταφέρουν να πετύχουν τον αποχαρακτηρισμό του σεισμόπληκτου. Σε 7.000 περίπου με τα σεισμικέ δονήσει, τα κτίρια έχουν αλλάξει μορφή, δεν είναι από σιλικόνη. Τα κτίρια έχουν αλλάξει μορφή από κίτρινα. Έχουν μεταβεί σε άλλο επίπεδο και πιθανόν ε, κάποιοι να, μένουν, να νομίζουν ότι το σπίτι τους είναι κίτρινο ή να νομίζουν ότι το σπίτι τους είναι πράσινο και να έχει μεταβεί στην επόμενη κατηγορία.